Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ και 2-0 game στο δεύτερο, αλλά δεν τα παράτησε. Έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Τσιτσιπάς, ο Έλληνας τενίστας νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ τον Χούμπερτ Χουρκάζ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Ο 29χρονος βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ και 2-0 game στο δεύτερο, αλλά δεν τα παράτησε. Παρέμεινε ψύχρεμος, σταμάτησε τα λάθη και έκανε την ανατροπή, πανηγυρίζοντας το τέλος τη νίκη με 2-1, 6-7, 2, 6-3, 6-1. Μια παλικάρισια πρόκριση για τον Στέφανο, που την είχε ανάγκη, μια νίκη αυτοπεποίθησης, που δείχνει ότι μετά τον αποκλεισμό στο Australian Open δούλεψε και στο πνευματικό κομμάτι. Μια νίκη βάλσαμο στις πληγές που άνοιξε στη Μελβούρνη ήταν με κάτω τα χέρια από τον Ράονιτς. Μια νίκη, που είναι ικανή να βοηθήσει τον Στέφανο να κάνει μια νέα αρχή και να χτίσει ένα νέο σερί, που θα τον οδηγήσει ξανά στην κατάκτηση τίτλων. Το έργο του Στέφανου απέναντι στον πανύψηλο Πολωνό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Για να κερδίσει ο Τσιτσιπάς το απόψινό παιχνίδι έπρεπε να βγει από τη safe zone του και να παίξει με ρίσκο. Όσο πορευόταν με ασφαλή και άνευ ρίσκου χτυπήματα ο Χούμπερτ Χουρκάζ τον τιμωρούσε. Αυτή ήταν η εικόνα στο πρώτο σετ, ένα σετ που πήγε να κλέψει ο Στέφ το tie break, αλλά ο Πολωνός βρήκε τις λύσεις και με 7-2 έκανε το 1-0. Και λέμε να κλέψει, καθώς ο Χουρκάζ προηγήθηκε με break με 5-4 και σέρβιρε για να πάρει το σετ. Εκεί ο Τσιτσιπάς απάντησε με break και στη συνέχεια έστειλε το match στο tie break. Ο Έλληνας τενίστας στην αρχή του δεύτερου σετ δέχτηκε break από τον Πολωνό και βρέθηκε να χάνει με 2-0. Εκεί ήταν που γύρισε τον διακόπτη, σταμάτησε να σκέφτεται, να παίζει σάφε. Πίεσε, έπαιξε με ρίσκο και τελικά του βγήκε, με συνεχόμενα break πήρε το σετ με 6-3 και ισοφάρισε σε 1-1.